Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία, στον Σέργιο, στη Σεργία, στη Σεργιανή, στη Σεριούλα που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Δευτέρας 13 Μαΐου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Ο ρεπόρτερ της Ομογένειας, όπως ήθιστε να αποκαλούμε τον δημοσιογράφο και φίλο Νίκο Αγγελίδη, αποφάσισε για τρίτη διαδοχική φορά να πολιτευτεί και να διεκδικήσει αυτή τη φορά την εκλογή του στην Ευρωβουλή με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Νίκος Αγγελίδης, όπως αναφέρει και ο ίδιος, είναι γέννημα και θρέμα της Ομογένειας Νέας Υόρκης, γιος του αημνήστου δημοσιογράφου Γιώργου Αγγελίδη και της κτηματομεσήτριας Ρούλας Αγγελίδη. Σε ηλικία 14 ετών, επέλεξε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως αθλητικός συντάκτης του Εθνικού Κήρυκα και συνεχεία στο ομογενειακό τμήμα της πάλι ποτέ ημερήσιας εφημερίδας Πρωινή. Η ενασχόλησή του με το εθνικό κανάλι του αημνήστου Δημήτρη Καστανά έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αποφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα, την οποία λάτρευε όχι ως τουρίστας, αλλά ως δημοσιογράφος και δι της δημόσιας τηλεόρασης ΣΕΡΤ. Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της εγγραφής των ενδιαφερομένων να ψηφίσουν επιστολικά στις προσεχείς ευρωεκλογές, η διαδικασία εισήλθε στην επόμενη φάση που αφορά την αποστολή των φακέλων επιστολικής ψήφου στους πάνω από 200.000 συγγεγραμμένους. Τις τελευταίες ημέρες άρχισε η αποστολή email, SMS ή μήνυμα στο Viber στους εκλογείς ότι ξεκίνησε η αποστολή του φακέλου τους και ότι έχουν τη δυνατότητα μέσω συνδέσμου να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της αποστολής μέχρι την άφηξη στην πόρτα τους, όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά με τη διανομή δέματος ή φαγητού. Ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, έχουν λάβει ήδη τον ειδικό φάκελο. Η απονομή των μεταλλίων του Αγίου Παύλου στον Δόκτωρα Νικόλαο Γερμανάκο και στο Στέλιο Μπακτίδη προκάλεσε την ευαρέσκεια των στελεχών και των μελών της ιστορικής κοινότητας του Ιζοδόχου Πηγή και των λοιπών προσκυνητών που παρέστησαν στον αρχαιρετικό Ισπερινό προεξάρχοντα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Επιδοφόρου. Πρόκειται για το ανώτατο βραβείο που η Ιερά Αρχιεπισκοπής απονέμησε λαϊκούς και σε πρόσωπα των τιμωμένων, τιμώνται όλοι εκείνοι που προέρχονται στον περικαλή ναό για να προσευχηθούν και με τη γενοδορία τους διατηρούν αναμένη τη λαμπάδα του Ζωοδόχου Πηγής και τις παρέχουν δυνατότητα να ταινίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Η ημέρα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2024 έφτασε. Μετά από δύο ημιτελικές φάσεις στις 10 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση της ΕΡΤ και τη ραδιοφωνική συχνότητα του δεύτερου προγράμματος, θα μάθουμε ποιο τραγούδι θα κατακτήσει το πρώτο βραβείο του 68ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού. Ζωντανά από το Μάλμε της Σουηδίας και την Μάλμο Αρένα, θεατές και τηλεθεατές θα απολαύσουν μια συναρπαστική βραδιά με πολλούς καλεσμένους και πολλά acts. Κεντρικές παρουσιάσεις του τελικού, όπως και των δύο ημιτελικών, θα είναι η Μαλίν Άκερμαν και η Πέτρα Μίντε. Πόλο. Ένα σπορ θεαματικό. Το κατεξοχήν άθλημα της ομαδικότητας, παρόλες τις ομοιότητες που είχε με τη χειρασφαίριση, το συγκεκριμένο άθλημα με κανονισμούς χρονολογείται από το 1900. Σε παγκόσμιο επίπεδο πρωταγωνιστεί επί σειρά ετών η Ουγγαρία ως η ομάδα με τα περισσότερα χρυσά μετάλλια, ενώ η Ελλάδα άξια κατατάσσεται στις μεγάλες δυνάμεις, κάτι που επιβεβαιώθηκε και πρόσφατα με την Εθνική Πόλο Αντρών που κατέκτησε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Κατάρ. Εντός των τυχών ξεχωρίζουν τα πρωταθλήματα της Α1 κατηγορίας ανδρών αλλά και γυναικών, όσο και το κύπελλο Ελλάδος, χωρίς να προσπερνάμε τη σοβαρή δουλειά που γίνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες, που θέτουν γερές βάσεις για ένα μέλλον λαμπρών. Στο νησί του Ιωνίου, στην όμορφη Κεφαλονιά, ένας νέος άντρας δραστηριοποιείται, δίνοντας το δικό του όμορφο αγώνα να εντρυφήσει στους έφηβους την αγάπη του για αυτό το άθλημα. Ο θόρυβος στην Ελλάδα δεν γίνεται για τις ουσιαστικές προκλήσεις δράμα, ούτε αναζητούνται τα πραγματικά αίτια. Απλώς και κακώς η ελληνική πλευρά τροφοδοτεί σε βάρος της τις προκλήσεις δράμα που δεν έχουν προσωπικό κίνητρο και δεν συνδράμει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του, οι οποίοι δεν είναι εφημεροί ούτε μοιάζουν σε άχυρο φωτιά, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Η αντίδραση στην Ελλάδα κατά του ράμα είναι προϊόν των κύκλων που με το θέμα Μπελιέρη και στο όνομα δίθεν της υπεράσπισης των δικαιωμάτων
του βορειοπηρετικού ελληνισμού, για τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν ιδέα, παρέσεραν σε ανεπίτρεπτη και ανώφελη ολίσθηση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ταυτόχρονα με την ιδιότητα του μοναδικού θεσμοφύλακα της εθνικής ταυτότητας και υπόστασης, που αποδίδουν στον εαυτό τους, αποκάλυψαν ότι η σύγχρονη Ελλάδα πάσχει σοβαρά από εθνικό όραμα και στρατηγική, τη στιγμή που εντελώς το αντίθετο αναπτύσσουν οι γειτονές της. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Megas Giros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!